Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μαζί μας είναι ο προπονητής του Ιφέστου Περιστέριου, Γιώργος Καρατζάς. Κοτς, μετά από 4 μάτς χωρίς νίκη, επιστρέψατε στις νίκες με 3-0 το Νάντι στον Power Roof. Πείτε μας ένα σχόλιο για το μάτς. Ήταν ένα ντερμπί, ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ιστορικών ομάδων της Αθήνας. Μετά από 4 ανεπιτυχή αποτελέσματα που μας έχουν θέσει εκτός στόχων, ήταν επιτακτική η ανάγκη κατάκτηση των 3 βαθμών. Οι παίχτες από την αρχή προσεγγίσαν το παιχνίδι τακτικά όπως χρειαζόταν. Δυστυχώς δεν καταφέραμε στο πρώτο ημίχρονο να σκοράρουμε, παρότι και σκοράραμε, αλλά μας ακυρώθηκε τον γκολ, αλλά και τις προϋποθέσεις δημιουργήσαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο συζητήσαμε με τα παιδιά στην ανάπαυλα. Είπαμε ότι αφού ο αντίπαλος έχει μείνει με αριθμητικό μειονέκτημα, πρέπει να διαβάσουμε πού δημιουργούνται οι υπεραριθμίες και να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση αυτή. Είδαμε ότι είχε έλλειμμα ο αντίπαλος στην πτέρυγα, στις πτέρυγες, γιατί έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Εκεί προσπαθήσαμε να φορτώσουμε το παιχνίδι μας από τις άκρες, από τους εξτρέμ και από τους μπακ, και ευτυχήσαμε σε ένα κόρνερ να προηγηθούμε 1-0, εκεί γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί απλουστεύτηκε η δουλειά μας. Και φυσικά μετά οι παίχτες, ενώ επειδή είναι ποιοτικοί και έχουν και μεγάλη αξία, απελευθερώθηκαν και βγάλαν το πραγματικό τους αυτό και φτάσαμε σε ένα ευρύ σκορ, καθαρό κιόλας, χωρίς να έχουν δεχτεί με γκολ, και κατακτήσαμε τους βαθμούς με ένα 3-0. Θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Να δώσω τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές και τα συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε. Η σκέψη μας είναι στο επόμενο παιχνίδι, ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Δάφνη στο γήπεδο της Ριζούπολης. Θα πάμε και εκεί να κατακτήσουμε τους βαθμούς. Ο Ύφεστος είναι υποχρεωμένος να πρωταγωνιστεί και να κερδίζει κάθε κυριακή. Ευχαριστώ πολύ, κόουτ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.